κύριε μαέστρο. Αχ, μανούλα μου, ξελιγώθηκα να χορεύω. Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Καθίσατε σήμερα να διασκεδάσετε με την αφεντομουτσουνάρα μου που θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι, με το πιθάρι. Θα φάμε, θα πιούμε και μυστικοί θα κοιμηθούμε. Να πάω τώρα να ετοιμάσω την παράσταση, γιατί βλέπω έρχεται ο Γρουσούζης ο Χατζηχαβιάρης από μακριά. Πόπο μανούλα μου. Σε γύρισε πάλι
και γυρίσαμε πίσω. Τώρα λοιπόν θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με τις δουλειές μας, με τα πάντα του Σεργίου. Πολύ ωραία, παιδί μου. Πήγαινε εσύ απάνω στον αντά σου, γιατί εγώ θέλω να συζητήσω με τον Εφέντη τον Ταχύρ, που δεν ξέρω βέβαια τι θέλει να μου πει. Έλα, παιδί μου, ορίστε. Πού γύρω. Κύριε Ταχύρ, πασά μου, πασά μου, πώς να σας τα πω αυτά. Γιατί, Εφέντη Ταχύρ, τι σημαίνει. Ακούστε με, πασά μου. Όλο αυτό το καιρό που λείπετε εσείς στο εξωτικό σαράι, εγώ πήγα στην αγορά, πήγα στις γειτονιές, γύρισα παντού. Και τι έμαθα, ότι όλοι οι ραγιάδες κουβεντιάζουν την κόρη σας. Ο ένας λέει ότι την έχει φιλενάδα, ο άλλος λέει ότι τη βλέπει κρυφά. Τι λέει, ποιοι είναι αυτοί που τολμούν να πιάσουν το παιδί μου στο στόμα τους. Πασά μ' ακούστε. Δεν μπορούσα να πω τίποτα, ούτε να συλλάβω κανέναν, διότι είχαν ο καθένα στο χέρι του από ένα αντικείμενο δικό τη. Άλλο είχε ένα μαντίλι, άλλο είχε τα άσπρα τη χάντια, άλλο είχε την κορδέλα από τα μαλλιά τη. Ω Αλλάχ, πώς το έκανε αυτό το παιδί μου, δεν ξέρω, πασά μου. Πρέπει να τη συνετίσετε την κόρη σα. Από τον καιρό που έχασε τη μητέρα τη, δεν ξέρω πώς έχει γίνει ο χαρακτήρα τη. Αμέσως, κόρη μου, παπά μου, τα άκουσα όλα. Και λοιπόν, τι έχεις να πεις. Παπά μου, από τον καιρό που έχασα τη μητέρα μου, ήθελα να διασκεδάσω. Πηγαίνοντας στην αγορά, ο ένας μου μιλούσε, ο άλλος μου μιλούσε, ήθελα κι εγώ να διασκεδάσω και έπαιξα λίγο μαζί τους. Όποιος όμως τολμήσει και ξαναπιάσει το όνομά μου στο στόμα του, θα τον κλείνουμε στην κιστάρα. Με τη δικαιολογία! Με τη δικαιολογία που σου είπα. Θα τους βάλω όλους σε αυτό το πιθάρι το μεγάλο. Και θα βάλω τον Τερβέναγα να τους τσακίσει στο ξύλο. Έτσι λοιπόν δεν θα τολμήσει κανείς να ξαντιάσει το σαράι στο στόμα του. Ωραία, παιδί μου. Σε λίγο θα έρθουν και οι εργάτες να βγάλουν το σαράι έξω. Πολύ ωραία, μαμά μου. Καραγκιόζη, λοιπόν, πάμε στο σαράι και πρόσεχε καλά. Θα δεν θα μας δίνουν. Γιατί? Όποτε πάω στο σαράι τρώω ξύλο εγώ, ρε. Ρε, τώρα είσαι μαζί μου, δεν είσαι μοναχός σου. Μα, ναι. Πρόσεχε μην αρπάξεις τίποτα. Μα δεν αρπάζω. Εγώ έχω αξιοπρέπεια, μόλις πάμε απάνω να δεις πως θα μας φερθούν. Για πάνω να πω, έχεις ξυλοπρέπεια να δούμε για από την προχώρα. Έλα, ντε. Πολιά κάτω, ρε, πολιά κάτω. Αχ, βοήθεια. Τι ξύλο είναι. Γιατί μας δίνανε, είναι ξυλοπρέπεια που έχεις που είπες. Ο Μάρα του έρθει, πώς μας δίνανε, τι ξύλο, μπα, ο Εφέντης ο Ταχύ. Αχ, τρομάρα μου, πω. Τι έγινε, βρε Χαρζαϊμάτη. Εφέντη μου, μόλις ανεβήκαμε απάνω, μας τσακίσανε στο ξύλο. Θα τους βάλω 10 μέρες φυλακή. Βάλε τους κι άλλες 10 από μένα, ναι. Τι είσαι εσύ, γάιδαρος όπως και εσύ. Είναι ο συνεργάτης, ο Καραγκιόζης. Ω, πολύ ωραία. Περάστε, ορίστε λοιπόν, πού γυρού. Δεν θα μας ξαναγύρουνε, Καραγκιόζη. Προχώρα. Να δούμε τι θα γίνει. Στο υπόγειο, όχι στην κουζίνα που πήγες πριν. Στην κουζίνα εγώ θέλω. Γιατί? Να την κάνω να αναστεμάξει από την κατανάλωση κατά τα άλλα. Έλα. Έλα, Καραγκιόζη, μου πιάσε καλά το πιθάρι, το βγάλουμε όξο. Το πλύνουμε, να το καθαρίσουμε. Ναι, κράτα καλά, χαντατζάρι. Κράτα από εδώ, από εδώ, γέννη, χαντατζάρι. Από εδώ, έλα, σιγά. Έλα, σιγά, χαντατζάρι. Σιγά να τα κουμπίσουμε, πρόσεχε. Έλα, ματάκια μου. Εδώ, σιγά. Έλα, το κατεβάσουμε. Έτσι. Πρόσεχε, κράτα, ρε παιδί μου. Από εδώ. Έλα, από εδώ, ωραία. Το πόδι μου! Τι έγινε? Το πόδι μου, λίγο το τάχα. Αχ, το πόδι μου, βρε κρουσούλη, κάτι καπιάτη. Μα τρομάρα σου, γι' αυτό κατεβάζαμε το πιθάρι. Το έκανα λίγο έτσι να πάει προς τα εκεί και πάνω στο πόδι μου το έβαλες. Τέλος πάνω. Αχ, Μανούλα, το ποδαράκι μου. Λοιπόν, Καραγκιόζη μου, τώρα
Εδώ θα το αφήσουμε και πάμε απάνω να πληρωθούμε. Για πάμε χαντατζάρι να δούμε τι θα κάνουμε. Έλα ματάκια μου, πάμε στο σαράκι. Όπως βλέπετε μπαμπά μου, είναι έτοιμο το κιούπι. Όποιος έρθει μέσα στο πιθάρι και θα το τζακίσει στο ξύλο με γκέκας. Να δούμε παιδί μου, αυτό το πράγμα που κάνεις όμως. Δεν ξέρω, αν φτάσει στα αυτιά του Σουλτάνου, θα βρούμε τον πελά μας. Μην ανησυχείς μπαμπά μου, ένα αθώο αστείο είναι. Λίγο ξύλο θα φάνε μερική ανάλογη. Για να δούμε τώρα ποιος θα έρθει πρώτος. Ρε μανούλα μου, τι έχει να γίνει. Αχ, αυτό το πιθάρι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι θα βάλουμε μέσα. Τι θα βάλουμε. Βέβαια. Ελιές θα βάλουνε, νερό θα βάλουνε, λάδι θα βάλουνε. Τι θα βάλουνε μωρέ παιδί μου. Περίεργος είμαι για να άλλος είναι μέσα. Έχει και αντίλαρο. Όπω μανούλα. Για να δούμε. Ό,τι και να βάλουνε μόνο θα βάλω υπόγειο σωλήνα και θα έρθετε στην παράμπα. Βέβαια. Κάποιος έρχεται από εδώ. Ποιος να είναι αυτός που έρχεται. Α, πάω στην αγαπημένη μου, βέβαια, ωραία. Α, έχω να τη δω τόσο καιρό και την έχω επιθυμήσει. Πού πάει ο γέρος. Γέρο. Γεράκια στα μάτια σου που θα με πεις γέρο. Καλά ρε κύριε. Κυριά και λιμάνια. Καλά κύριε παιδί. Α, καλημέρα Τζάνε μου. Καλημέρα, Μιλιτζάνε μου. Σ' αρέσει που σε είπα και παιδί, ε. Μα δεν είμαι και γέρος τέλος πάντων. Πού πας από εκεί. Α, εμένα που με βλέπεις, ναι. Αύριο μεθαύριο ή σε λίγο καιρό, ναι. Θα είμαι πατσάς. Τι θα είσαι πατσάς. Ναι. Γιατί. Γιατί μ' αγαπάει η Βεζιροπούλα. Εσένα. Ναι. Δεν θα είσαι στα καλά σου. Βρε, ακούς τι σου λέω, βρε, γουρά κοτάδο. Σ' αγαπάει εσένα. Ναι, και τώρα πάω να τη συναντήσω. Άντε στο καλό, άντε να τη συναντήσεις. Α, αυτός σαβλάκας μου φάνηκε. Κάτσε να κάτσω εδώ να δω τι γίνεται. Άκου λέει θα τη συναντήσει τη Βεζιροπούλα. Αχ, πού να είναι τώρα η αγαπημένη μου. Πού να είναι και μας δει κανένας. Καλώς το Μεμετάκι. Α, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ αγαπημένη μου, άμα σε βλέπω χανώ τα λόγια μου, τι κάνεις. Άκουσε να σου πω, ο μπαμπάς μου με στέλνει στο εξωτερικό. Θα πάω στο Παρίσι, θα πάρω μαζί μου αυτό το αρχαίο πιθάρι. Αυτό εδώ. Ναι, και θα πάρω και σένα μαζί μου. Θα μπεις μέσα στο κιούπι και θα περιμένεις εκεί. Θα το φορτώσουμε στο τρένο και θα φύγουμε. Μα βρε παιδί μου, πώς θα μείνω τόση ώρα εδώ μέσα. Θα σου στείλω με τον τερβένα για φαγητό και νερό. Γρήγορα, χωριέ! Γρήγορα με μέσα στο κιούπι. Να πω βρε παιδί μου, πώς να πω μέσα. Πω. Αντίο, περιμένω. Στο καλό, στο καλό, χρυσέ μου, στο καλό. Α, τι έγινε, μπήκε μέσα αυτός. Γέρο. Ποιος είμαι. Γέρο, κάνε παραπέρα. Γιατί. Θα ρίξουμε ζεματιστό νερό να πλύνουμε το κιούπι. Τι λες ρε παιδί μου, θα με ζεματίσεις. Βρε. Τι κάνεις εκεί. Ο γέρος. Τι. Μέσα πλου πλου. Μενικέκα. Άργα, τι τον θες το Μενικέκα. Αυτός ο ανόητος θα μου χαλάσει τα σχέδια. Για να δω λοιπόν. Αν μπήκε μέσα ο γέρος. Τι θέλει ο γέρος μέσα. Άλλος έρχεται από εδώ. Έχει γούστο κι αυτός να πηγαίνει για το κιούπι. Ο νιόνιος είναι. Ο νιόνιος. Βέβαια. Για να δούμε λοιπόν. Ah!
σπιτιού γαλλίου. Πού πας από εκεί? Ω, το λόγο θα σου δώσω, το λόγο θα σου δώσω. Το λόγο θα μου δώσεις, το λόγο θα μου δώσεις. Ξέρω πού πας. Ωραία με καλιά σου που θα σου δώσω το λόγο, μην τραβήξω στη λετία και σου μετάξω τα πνευμόνια από την πλάτη. Κάτσε ρε μοβόρε. Άκου λέει. Ω, τον άτιμο τον άνθρωπο μη μου κάνει καμιά συλλιγουρδία και πάω στη τζογούλα. Διονύσιε, ομομολό μου, άμα σε βλέπω χαμηλώνω τα λόγια μου, άνθρωπο τσιλεμονίας, άνθρωπο τσιπολοκαλίας, άνθρωπο τσιλερασίας. Διονύσιε, καταστροφή. Για ποιο λόγο, ο πατέρας μου με στέλνει στην Ιταλία. Θα πάμε στη Γένοβα, θα σε πάρω μαζί μου σε αυτό το κύκλο μέσα. Ω, εδώ μέσα να μπω. Ναι. Ω, ψυχούλα μου και δεν θα λερώσω την Ελλάδα. Χωριέ, ο παπάς μου. Ο παπάς μου γρήγορα θα μας ανακαλύψει τεντέσσα, Διονύση. Ω, ψυχούλα μου, να πω, να πω, να πω. Στο καλό, χρυσέ μου, στο καλό. Ω. Σιγά βρε παιδί μου και έπεσες απάνω μου. Όχι, πού ξέρα εγώ τι σε μέσα. Πού το ξέρα εγώ ψυχούλα που. Ότι σε μέσα. Βρε παιδί μου έπεσες απάνω μου. Που με σκότωσες. Τι έγινε μέσα. Τι έχει δύο μέσα. Παιδιά, κάντε στην πάντα θα πλύνουμε το κιούπι. Κάντε παραπέρα να ρίξουμε νερό. Ο καραγιώνος είναι έτσι, η πουρδία θα μας κάνει. Βρε, τι κάνεις εκεί. Δύο πλου πλου. Μελιγέκα. Καλά, λάργα με το μελιγέκα, μανία που το έχει. Αυτός είναι πανέξυπνος και θα μου χαλάσει τα σχέδιά μου. Πρέπει να τον τζακίσω στο ξύλο. Ρε τους χρουσούζιδες μέσα και οι δύο. Άλλος έρχεται. Τι είναι αυτός ξεβιδωμένος, πού πάει ο ξεβιδωμένος από εδώ. Για να δούμε. Τι να σε στείλει, ρε! Πού πας, κύριε Σολομέ? Έλα, βρε! Έλα, βρε, εγώ πηγαίνω στο... στο Ρεβέκα! Το Ρεβέκα! Θα πας στην Πιφτέκα, πας στην Πιφτέκα, Έλα, βρε, κουτό άνθρωπο, βρε, παλιοβρωμιό, βρε, να φεύγει εσύ, βρε! Πες στην ολή, θα με κάνεις δατά. Με κάνεις δατά, θα σε καπλατήσω στο ξύλο. Κουρσούλη. Έλα, βρε, κουτό άνθρωπο, βρε, παλιοβρωμιό, βρε, καταλαβαίνει. Καλώς το Σολομό. Καλησπέρα, Κουρσού. Καλησπέρα, για βρούμε βρωμάτια δικά σου, καταλαβαίνει, βρε. Εγώ βρε να έρχομαι. Για σένα, για σένα. Σολομέ μου, ο παπάς μου με στέλνει στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα σου. Θα πάρουμε μαζί και αυτό το κιούπι. Αυτό το κιούπι. Και τι να κάνει εγώ, να μπεις μέσα και να με περιμένεις, θα σε πάρω μαζί. Έλα βρε να πιέμε Θεσσαλονίκα βρε δικό μου μαγαζί βρε. Να σε παίρνει εγώ. Μπράβο. Χωριέ. Ο παπάς μου. Γρήγορα σε όλα μέρα. Να μπαίνει μέσα εγώ και καταλαβαίνει. Αντίο. Και εσύ τα ίδια θα πάθεις, θα πας τέτοιο ξύλο που θα βάλεις και στην τσέπη σου. Ω, ψυχούλα μου, άλλος μπήκε μέσα. Να είναι μέσα κι άλλο, Ρε παιδί μου, πώς μπήκαμε όλοι μέσα, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε. Για κάτσε να δούμε. Εδώ, παιδιά, θα γίνουμε πολλές, να έρθω κι εγώ μέσα, να παίξουμε κανένα τάβλι. Να φύγει ο Καραγιώσος, μην πει μέσα, ωραία, μην τον αφήσετε, δεν θα μας αφήσει πορτοφόλι στην τσέπη. Το κουρσούζι το νιόνια μου κάνει και διαφήμιση. Α, άλλος έρχεται. Α, ο Μπάμπα Γιώργος είναι αυτός. Έχει γούστο, πηγαίνει και ο μπάμπας μου. Για το κιούπι.
Δεν μου λες, ρε. Τι θες και με έχεις πάρει από κοντά. Τίποτα, Θεούλη μου, πού πηγαίνεις από εκεί, πριν θα σου δώσω το λόγο που πηγαίνω. Φεύγα, μου, φεύγα. Φεύγα, οι κόπιες μα θα μου κάνεις ναι. Άρα, Μανούλα, και πάω στο τσουπί. Να κάνω γουργούλα βίδα, ρε Μανούλα. Γιάρκο μου. Άρα, Μανούλα, το τσουπί. Καλημέρα, καλησπέρα, καλού βράδυ, καλού ξημέρα. Τι κάνεις, παιδί, καλά είμαι εγώ. Γιώργο μου, ο παπάς μου με στέλνει έξω από την Ελλάδα. Ωρα Μανούλα μου σε στέλνει σ' από εδώ. Ναι. Και εγώ τι θα κάνω επειδή μου με μίχω σε σένα. Θέλω να σε πάρω μαζί μου, να μπεις αυτό το κιούπι. Εδώ μέσα στο πιθάρι. Ναι, θα μπεις μέσα και θα σε πάρω μαζί μου. Ωρα παιδί μου και δεν θα λερώσω τη φουστανέλα. Μπες μέσα γρήγορα Γιώργο μου, δεν έχουμε καιρό. Χωριά. Ο παπάς μου πες μέσα γρήγορα, φεύγω εγώ. Ωρα Μανούλα με ένα, δύο, οχτώ, σαράντα, μπαίνω. Ο βλάχος μπήκε μέσα. Ωρα Μανούλα μην είναι κι άλλοι μέσα εδώ. Βρε παιδί μου, τι είσαι εσύ, μην γραίνει κανένας. Εγώ είμαι ο πάροδος του χωριού. Ω, τους άρχισες την πάπα. Για κάτσε να δω τι γίνεται μωρέ με το βλάχο. Ω, πω, παιδιά. Θα μπω κι εγώ σε λίγο, να κάνετε χώρο. Ούρι παιδιά με μπει μέσα ο κρυγιός της σε λίμωνό μας ο έρμος. Ωρε τι γίνεται, πώς τους βάζει μέσα μωρέ, πώς τους βάζει αυτή μέσα. Μπρε, τι θέλεις εσύ. Γιατί τους βάζεις το κιούπι μέσα. Τι σε νοιάζει σένα μωρέ, Βελιγκέκα. Ας πούμε γύρω το Βελιγκέκα, μανία τον έχεις το Βελιγκέκα. Πρέπει να βάλω κι αυτόν μέσα. Εάν τον βάλω μέσα, θα πάει το σχέδιό μου ρολόι. Άκου λέει, είμαι περίεργος αν θα έρθουν άλλοι να πούν για το κιούπι. Α, άλλος έρχεται, ποιος είναι αυτός. Ρήνους και τριάντα φυλαούι και άρθει διαλεγμένα, εμάζεψαν οι άγγελοι και έφτιαξαν εμένα. Ουι, πάω στην αγαπημένη. Ουι, για να δω ποιος είναι. Μανούλα μου, μια βολτόσα από πω! Ποιος βλάκας ήτανε. Ουι, ήρθε ο μορφωνιός. Πολύ ωραία. Μορφωνιέ μου, μαμά μου. Αγαπημένη μου, άμα σε βλέπω χάνω τα λόγια μου. Ουι, θα με πάρεις, θα σε πάρω. Με παπά και με κουμπάρω. Ουι, άκουσε μορφωνιέ μου, ο παπάς μου με ξενιτεύει, με στέλνει στο εξωτερικό. Μαμά μου και εγώ τι θα κάνω. Με στέλνει στην Ισπανία. Λοιπόν, θα μπει σε αυτό το κιούπι για να σε πάρω κοντά μου. Πού θα μπω, εδώ μέσα. Ναι. Χωριέ. Ο παπάς μου, γρήγορα μπες μέσα. Μαμά μου θα μπω. Ουι, θα συναντηθούμε στη Μαδρίτη. Γεια σου αγάπη μου. Ο σκοτάδι έγινε. Ωρα Μανούλα με δυο ποδάρια κρέμονται και δεν βλέπω τίπ κατά τίπ. Να μην βλέπει τίποτα βρε, καταλαβαίνει. Τι έγινε μωρέ. Τι έγινε, μπήκε ο μορφωνιός μέσα. Α, τώρα μάλιστα μπήκε ο φελός, βουλώσαμε. Θα σκάσουν οι άνθρωποι ρε. Μπες μέσα ρε. Μαμά μου σφήνωσε το αυτί μου. Μέσα ρε. Μέσα ρε θα σκάσουν οι άνθρωποι ρε. Μέσα μπήκε τέλος πάντων. Μπήκε ρε Μανούλα. Ωραία Μανούλα, ξωτικό μπήκε μέσα. Τι να κάνω ρε παιδιά, λέω να πάω κι εγώ. Α, τους βάζει μέσα να τους δίνει, το έχω καταλάβει εγώ αυτό. Αλλά εγώ όμως δεν μπαίνω τσάπα, άμα δεν με πληρώσει. Για κάτσε. Θα βάλω το ψηλό καπέλο και θα βάλω τα καλά μου ρούχα τα ίδια ανάποδα και θα πάω. Όλοι τύρις. Αρώ καμπάκο. Το ψηλό καπέλο. Το έχει ο σκύλος και παίζει. Τι. Παίζει τερματοφύλακας. Δεν μου μωρέ το καπέλο χρουστούζικο. Λοιπόν, δεν έχω βελάδα. Δεν έχουμε μωρέ παπάκο. Καλά φέρε το καπέλο και πάω σκέτος. Ωραία. Για κάτσε. Της πω ένα τραγουδάκι να βγει με σιροπούλα βέβαια. Πες μου γιατί θυμώνεις αγάπη μου κατίνα. Τα μούτρα σου ζαρώνεις σαν παλιό προβατίνα. Να τη μόλις ακούει το όνομά της βγαίνει. Χαίρετε. Αντιχαίρετε.
Λοιπόν, από κοντά, ωραία μου τρέχεις. Είδες τι μου τρέχω. Τι θέλεις εδώ. Τι τους έκανες τους άλλους, γιατί μπήκανε στο τιούπι. Εσένα σε νοιάζει, ρε. Εσύ θέλεις να μπεις μέσα. Τι να πω μέσα, εγώ να φάω ξύλο, δεν θα είσαι στα καλά σου. Τότε τι θέλεις εδώ. Θα μπω μέσα μόνο και μόνο άμα με πληρώσεις. Δηλαδή. Λεφτά. Να σου δώσω 5 λίρες. Μωρέ κουβαρντούπης, αν μου δώσεις 6 λίρες, δεν τις κάνω τις 7 λίρες. Πρόκειται για 8 λίρες να μου δώσεις 9 λίρες να φάω ξύλο, για 10 λίρες να πάω στο νοσοκομείο για 15 λίρες. Κοροϊδό είμαι να μου δώσεις 20 λίρες. Μου δώσεις 25 λίρες, να μπω μέσα για 30. Δεν έχω 30, ορίστε. Έχω πάνω μου 22 λίρες. Ορίστε, φέρτες εδώ τσεπτσεπού. Λοιπόν, να ξέρεις όμως. Τι. Ότι εγώ, ναι, μπήκα μέσα και πληρώθηκα. Οι άλλοι θα φάνε το ξύλο τσάμπα. Άντε αντίο. Στο καλό, Χρυσέ, στο καλό. Θα φας τέτοιο ξύλο, είπες τίποτα. Όχι καλέ. Παιδιά, ήρθα. Ωραίο καριός μπήκε μέσα. Προσέχτε τα σελάκια σας, προσέχτε τα πορτοφόλια σας. Ο Δημούτσουλος μπήκε μέσα, ο Πεντορούθουλος. Βέλικέκα. Πολλιά πολλιαταλιές κοκόνια. Λοιπόν, αυτούς που θα βρεις εδώ στο κιούπι μέσα, θα τους τσακίσεις το ξύλο. Αλλά κάποιο καριός ειδικά, αυτόν θέλω να του βγάλεις λουρίδες από την πλάτη το ξύλο. Α, ωραία, πω θα το πατάω χάμω πως πατάει το γάτα στο ποντίκι. Γρήγορα, Βιβιέκα. Α, ωραία, κουνάκιος πριαχολιάζεις το κοκόνια, ωραία. Άντε, ωραία. Άντε, ωραία. Ο κουνάκιος πρια. Εγώ τώρα πήγα μέσα, ρε, αμέσως θα πω. Που είσαι γέρο. Είναι, βρε, παιδί μου. Άντε, βγες όξο, ρε, γέρο. Α, ωραία, κουνάκιος πρια. Ρε, παιδί μου, γιατί ακούω ντάπαντούπα, ντάπαντούπα. Φτάσαμε στη Γαλλία, είμαστε στη Μασσαλία τώρα. Στη Μασσαλία, βέβαια. Και γιατί χτυπάνε. Είμαι ο τελώνης αυτός, σφραγίζει τα διαβατήρια. Α, κουνάκιος πρια. Άντε ρε γέρο, έλα πάντα εδώ στο χέρι μου να ανέβεις απάνω. Α, το τι βλέπω, Βενιγέκας. Α, ωραία. Πολιά κατέβα κάτω ρε, τι σημαίνει τερβένα κάπου παλικάρα. Α, ωραία, πολιά είσαι το κοκόνια. Α, ωραία, χαμένο. Χωλιάζεται όλοι, το αγά. Α, ωραία, κουνάγιος πλιά. Εμένα σε νησόν και καλά. Α, βγαίνεις όξο ρε. Ρε, τι πάθαμε, έλα νιόνιο. Βγες όξο. Ουν καραγκιόζο. Ναι. Παπαλίες και κλωτσίες ακούω, καραγκιόζο. Δεν είναι τίποτα ρε νιόνιο. Βγες έξω. Ουν ψυχουλά μου. Ουν καραγκιόζο με λιγκρούκαση είναι. Άντε κάτεβα κάτω ρε φράγκο. Ωραία, πέρα λες φράγκο και δεν βλέπεις ότι αυτός που σε δει φράγκο. Α, ωραία, χαμε όσοι, ωραία. Α, ωραία, χαμένο. Ο νιόνιος τρώει ξύλο, γύρευε και την τασία. Πάτω ρε κουρναγιόπρια! Για έβγα όξο ρε ξεβιδωμένε. Καταλαβαίνει ρε, να μην παίρνει εμένα ρε. Βγες έξω τώρα. Κουρναγιόπρια! Βγες ρε. Άντε ωρε. Έλα βρε. Έλα βρε. Τι ωρε. Μην παίρνει εμένα βρε. Μην παίρνει βρε. Μην παίρνει εμένα βρε. Ωρε μου φύγει αυτό. Το χαμένο. Α, ωραία. Ο κουνάκιος πρια. Για βγες εσύ, κύριε Μπολντόζα. Μαμά μου, βγες ρε κακομύρι. Σιγά μαμά μου το αυτί μου. Αν δω ρε κουνάκιος πρια. Ωραία, ρε, θα μου δει. Μαμά μου, πάει, 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 ξωτικό. Μαμά μου, φοβήθηκε ο λάκας. Ουί, πάω στη μαμά μου. Ουί, ζουν τρία λαλιλαλιλαλιλιό. Μαρπαγιώργο, θα βγεις εσύ. Τώρα, ώρα μανούλα μου μη την κρούκες είναι. Άντε ρε κουνάγιος πρια. Άντε βγες Μπαρμαγιώργο. Κρυγιώσει, έλα να βγεις κι εσύ παιδί μου. Όχι, θα κάτσω μέσα εγώ. Όχι μανούλα μου. Άντε ωραία. Γιατί τρομάς παιδί μου. Ωραία χαμένο. Ο χωλιάζεις το αγά. Άντε ωραία. Σιγώ. Μη με τραβάς. Μη με τραβάς. Τι βλέπω, το Μιγέκα τσακώνεται με ένα βλάχο, με Μιγέκα τράβα το ξύφο σου και φώνευσέ τον. Θα μου πεις εμένα φώνευσέ τον. Ωρε μάνουλα μου, πέντου χτωσαράντα. Αχ, έφυγε ο Μιγέκας. Όχι μάνουλα μου εδώ, τι γίνεται. Όχι,
Δεν είναι κανένας. Όχι, δεν προλαβαίνω να φύγω. Εδώ θα κάτσω. Εδώ θα κάτσω τώρα και ας χαλάσει ο κόσμος. Άντε, ωραία. Κουναγιός πριά. Άδωξε, ωραία. Δεν βγαίνω. Ότι λες, ωραία. Δεν βγαίνω, σου λέω. Ωραία, πες εσύ μέσα, άμα είσαι άντρας και σου γουστάρει, να σε καπλατήσω στο ξύλο. Ομένα το λες αυτό, ωραία. Εσένα το λέω, ωραία. Κομιτσιάρι, μπες μέσα. Ω, μπαίνω και σε κάνω και μάλλον. Α, μέσα. Πογιά, ωραία, που όξο να είσαι. Ε, βέβαια, κορόι, δεν ήμουν να μέσα. Πογιά, μέσα κάνει κρύο έξω. Πάτε, ωραία, μέσα σου λέω. Πογιά, ωραία, μέσα είπα. Πάσε με να βγαίνω, ωραία, μέσα είπα, ρε. Πω να βγαίνω, μέσα λέμε. Α, ωραία. Ωρε χαμένο, πω εσύ εμένα βαρνάς, ωρε. Ωρε χαμένο, τρώει ξύλο, τι έγινε με τον Καραγκιόζη, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι έγινε με το κιούπι. Για να δω. Ένα κιούπι βλέπω εδώ. Και ο Καραγκιόζης πουθενά. Δεν την παίρνω, ρε. Τι. Δεν την παίρνω. Ποια την παίρνεις. Στη Βεζιροπούλα. Γιατί. Είναι ψηλή. Τι ψηλή. Σώνει και καλά να παντρευτώ τη Βεζιροπούλα. Μην αγαπάει παιδί μου το κορίτσι. Είναι και όμορφος. Είναι όμορφο διάολος τρογγυλοκομμένος. Δεν την παίρνεις. Όχι. Τι παίρνω εγώ. Και όχι μόνο τη Βεζιροπούλα. Και λεφτά. Και λεφτά. Βέβαια είναι να μου δώσουν 1000 λίρες. Και να τα πάρεις εσύ. Να τα πάρω, Καραγκιόζη μου. Να τα πάρω ματάκια μου. Λοιπόν, περίμενε. Άμα βγει ο ταμείας όξο, θα του πεις τα λεφτά. Επειδή έχουμε οικονομική χρήση, αν τα δίνεις σε δολάρια, μην μου δώσεις λίρες. Πες το έτσι, περίμενε. Α, ωραία. Τώρα θα βγει. Α, ο Βενιέκας έρχεται. Τι έγινε. Άλλε, ωραία. Που είναι άλλο. Σι, ωραία, τι θες εδώ, ρε. Έντερμε να γάμουν, είπε ο Καραγκιόζης, να μου τα δώσετε τα λεφτά, λέει, σε δολάρια που πάρουν τα ωραία. Δεν ξέρω αν έστω να χορέψουμε, χάιντε!